Το νέο τάξη αποκτούν οι εφορίες της Λάρισας και για το λόγο αυτό τις επόμενες μέρες θα παραμείνουν κλειστές ώστε να εγκατασταθεί ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός. Συγκεκριμένα αύριο, από τη μία το μεσημέρι και μετά, η ΑΔΟΗ κατεβάζει προσωρινά ρολά και δεν θα εξυπηρετεί τους πολίτες μέχρι και την προσεχή Τρίτη. Την Τρίτη, 29 Οκτωβρίου, κλείνει η Β' ΔΟΗ και θα ξαναλειτουργήσει την Παρασκευή 1η Νοεμβρίου. Με την εγκατάσταση του νέου τάξης θα υπάρχει μια κοινή βάση δεδομένων και ο πολίτης θα μπορεί να εξυπηρετείται από οποιαδήποτε εφορία. Σίγουρα είναι ότι καλύτερο και για μας αλλά και για τους φορολογούμενους. Θα γλιτώσουν αρκετή ταλαιπωρία. Θα μπορεί σε οποιαδήποτε ΔΟΗ, δεν θα υπάρχει αρμοδιότητα να στέλνουμε το φορολογούμενο που πήγαινε στη δική σου ΔΟΗ να το κάνεις αυτό. Σε οποιαδήποτε ΔΟΗ θα μπορεί να πληρώνει, να παίρνει ενημερότητα, η κάθε ΔΟΗ θα βλέπει τον κάθε φορολογούμενο. Για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων θα δοθεί παράταση. Για να υπάρχει ένας πλήρης και ολοκληρωμένος έλεγχος και διασταύρωση, θα πρέπει να προχωρήσουμε στο τρίτο στάδιο του τάξης, λέει η πρόεδρος των εφοριακών Λάρισας. Αυτό το τάξης που περιμένουμε, το τρίτο στάδιο, που είναι που θα κάνει κατευθείαν τη διασταύρωση μόνο του, τότε πιστεύω ότι θα μας κλείσει τα χέρια. Απλώς αυτή τη στιγμή θα μπορούμε να δούμε και κάποιες κινήσεις του φορολογουμένου, ας πούμε, σε μια μακρινή ΔΟΗ, στη Ρόδο, ας πούμε, που μέχρι τώρα δεν μπορούσαμε να μπούμε για να δούμε τι έκανε στη Ρόδο. Θέλαμε... Η τρίτη φάση. Δεν ξέρω, αυτό είναι, το βλέπω λίγο δύσκολο, όταν αυτό το τάξη από το 2002 ξεκίνησε. Έχουν περάσει τόσα χρόνια, έχουν... πέσει τόσα κονδύλια κοινοτικά και ακόμη βλέπετε που φτάσαμε. Γίνανε συγχωνεύσεις, γίνανε καταργήσεις στον ΔΟΗ. Υπάρχουν ακόμα τμήματα χωρίς μηχανογράφηση, όπως είναι το κεφάλαιο αυτή τη στιγμή, το 2013, υπάρχει τμήμα στη ΔΟΗ που δεν έχει μηχανογράφηση.